Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε τον οδηγό για αρχάριους για έναν drone που είναι πραγματικά για αρχάριους και νομίζω ότι είναι το κατάλληλο drone για αρχάριους. Οπότε θα δείξουμε τις βασικές λειτουργίες, θα κάνουμε μια βασική περιγραφή του drone, του χειριστηρίου και της μπαταριοθήκης και νομίζω ότι μετά από αυτό το βίντεο ακόμα και ο πιο αρχάριος, ο οποίος ίσως να μην έχει πετάξει ξανά drone ή να έχει πετάξει drone αυτά του τα παιχνίδια που λέμε, αλλά να μην έχει πετάξει ποτέ drone της DJI, να μπορεί να πετάξει με ασφάλεια και να νιώθει σιγουριά για τις πτήσεις του και να περνάει καλά βασικά. Αυτό είναι το βασικό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την περιγραφή μας και αυτό τον οδηγό. Θα ξεκινήσω πρώτα από το χειριστήριο, να βάλουμε λίγο το drone εδώ και τις μπαταρίες εδώ. Το χειριστήριο είναι αυτό, μπορεί να το έχετε ξαναδεί, λέγεται Mi 3, είναι η καινούργια έκδοση του Mi 1 και του Mi 2 που είχε βγει για το Mini 4 Pro και για το Air 3. Αυτό είναι το Mi 3, είναι συμβατό με Mini 4 Pro και Air 3, αλλά βγάλαν καινούργια έκδοση. Είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ είναι ο μοχλός ο αριστερός, ο δεξής. Εδώ έχουμε το κουμπάκι Home Point και Παύση. Εδώ έχουμε την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση, όπου για να το κάνουμε αυτό πατάμε μία φορά και μετά, κρατάμε. Πατάμε, κρατάμε και ανοίγει. Πατάμε, κρατάμε και κλείνει. Και συνεχεία το κουμπάκι εδώ πέρα στη μέση, το οποίο είναι για τα τρία διαφορετικά mode πτήσης. Cine mode, normal mode, sport mode. Με απλά λόγια, αργό, κανονικό και γρήγορο mode. Έχουμε πάνω το κουμπάκι FN, αλλά επίσης και στα δεξιά άλλο ένα κουμπάκι με το οποίο μπορούμε να αλλάζουμε από βίντεο σε φωτογραφίες πολύ εύκολα με ένα πατημένο σκουμπί, χωρίς να κάνουμε στο touchscreen της εφαρμογής. Εν συνεχεία από πάνω έχουμε το κουμπάκι με το οποίο ξεκινάμε να γράφουμε βίντεο ή να παίρνουμε φωτογραφίες. Και αριστερά έχουμε τη ροδιλίτσα με την οποία κουνάμε το gimbal πάνω κάτω και ναι, και στο DJI Neo, παρόλο που είναι τόσο μικρό, μπορούμε να κουνήσουμε την κάμερα πάνω κάτω κανονικότατα. Εν συνεχεία από κάτω, εδώ πέρα, είναι το σημείο όπου αποθηκεύονται οι μουχλοί, γιατί βγαίνουν και μπαίνουν εδώ πέρα κάτω, για να μην προεξέχουν και να μπορούμε να κουβαλάμε το χειριστήριο εύκολα και εν συνεχεία τον βάζουμε εδώ και φτιάχνουμε το χειριστήριό μας και πετάμε κανονικά. Από πίσω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εδώ απάνω είναι, αυτό το κομμάτι είναι η κεραία, οπότε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να κοιτάει προς τον drone. Και εδώ μέσα μπαίνει το κινητό μας τηλέφωνο, αφού πρώτα αφαιρέσουμε αυτό το καλωδιάκι, βάζουμε το κινητό μας και εδώ βάζουμε το κινητό τηλέφωνο. Τα βάζω πάλι πίσω αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ απλό χειριστήριο, αλλά συγχρόνως και ένα πάρα πολύ καλό χειριστήριο, το οποίο δεν θα σας προδώσω ποτέ. Πάναπλο και σίγουρα δουλεύει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και όπως βλέπετε έχει βγει Mi 1, Mi 2 και τώρα Mi 3 και είναι ακριβώς το ίδιο, πέραν του ότι έχουν αλλάξει λίγο τα χρωματάκια στα γράμματα. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα άλλο όσον αφορά την εξωτερική του εμφάνιση. Γιατί εσωτερικά φυσικά το Mi 2 και το Mi 3 υποστηρίζουν OcuSync 4, όπου το Mi 1 δεν υποστηρίζει, υποστηρίζει μέχρι OcuSync 3. Πάμε παρακάτω. Θα δείξουμε τώρα την μπαταριοθήκη. Επίσης, σε αυτό το σημείο ήθελα να σας πω, το οποίο μου διέφυγε, το DJI Neo βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Μία απλή έκδοση, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει χειριστήριο, είναι μόνο το drone, και άλλη μία έκδοση, η οποία είναι η Fly More Combo, όπου συμπεριλαμβάνει χειριστήριο, τρεις μπαταρίες και το drone, αλλά όχι θήκη. Το τονίζω αυτό, δεν έχει θήκη, θα πρέπει να βρούμε μια third party θήκη να τοποθετήσουμε τον drone μας. Οπότε δύο εκδόσεις του drone, κανονική έκδοση και Fly More Combo. Κανονική χωρίς χειριστήριο για να χρησιμοποιούμε μόνο τα intelligent mode του drone και η combo που έχει και το χειριστήριο και πετάει σαν κανονικό drone. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δείξουμε την μπαταριοθήκη μας. Η μπαταριοθήκη είναι αυτή, μπαίνουν τρεις μπαταρίες. Βγαίνουν έτσι, έχω βάλει και όπως βλέπετε ένα 2-3 πάνω, καλό να το κάνετε κι εσείς γιατί βολεύει αρκετά και τοποθετούνται πάλι πίσω για να φορτίσουν. Καλό είναι να έχουμε ένα δυνατό φορτιστή να τις φορτίσουμε, γύρω στα 65W είναι καλός, δεν περιέχεται μέσα στη συσκευασία ούτε στην απλή ούτε στο κόμπο φορτιστής, οπότε θα πρέπει να πάρετε έναν third party φορτιστή ή της DJI, αλλά σίγουρα ό,τι και αν είναι, η DJI εντάξει είναι προφανώς συμβατός,
αν είναι third party κάποιας άλλης εταιρείας, δηλαδή θα πρέπει να είναι πάνω από 65 W για να φορτίζουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αλλιώς θα περιμένετε πολλή ώρα για να φορτίσουν τρεις μπαταρίες. Φορτίζουν ενώνοντας το φορτιστή μας σε αυτήν εδώ την USB-C πόρτα και από εδώ βλέπουμε αν είναι φορτισμένες ή όχι. Πάμε τώρα και στο σημαντικότερο απ' όλα και σε αυτό που περιμένετε όλοι, γιατί ίσως αυτά να τα βρίσκετε λίγο βαρετά. Είναι το drone. Το drone είναι αυτό, όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι πραγματικά όσο είναι η παλάμη μου, λίγο μεγαλύτερο. Οι έλικες, τα προστατευτικά, θυμίζει πάρα πολύ το Avata 2. Από κάτω είναι τα μοτέρ, οι βάσεις. Εδώ έχουμε την μπαταρία, όπου η μπαταρία βγαίνει κατά αυτόν τον τρόπο, πιέζοντας αυτό εδώ και σπρώχνοντας προς τα πίσω, βγαίνει η μπαταρία, χωρίς πολύ δύναμη, και εν συνεχεία τη βάζουμε πάλι προσεκτικά και πιέζουμε. Αυτοί εδώ είναι οι δύο αισθητήρες ύψους, δηλαδή βλέπει τον drone σε τι ύψος είναι, αλλά είναι και οι αισθητήρες που το βοηθάνε να προσγειωθεί. Και εδώ έχουμε το gimbal protector, το καπάκι δηλαδή της κάμερας, το οποίο βγαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Πιέζουμε από κάτω, τραβάμε και αφαιρούμε. Και έτσι έχουμε την κάμερα για να τραβήξουμε βίντεο. Θα πρέπει να το αφαιρούμε αυτό κάθε φορά που θέλουμε να πετάξουμε. Αυτό είναι προστατευτικό για όταν το drone το αποθηκεύουμε. Εν συνεχεία, για να ανοίξουμε το drone, κατά τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε και με το χειριστήριο, πατάμε μία γρήγορα και κρατάμε. Κάνει αυτή την κίνηση και τον ήχο και το drone είναι έτοιμο, όπως βλέπετε, αναβοσβήνει το λαμπάκι εδώ πέρα και είναι έτοιμο να συνδεθεί με το DJI Mini 3. Πατάμε και κρατάμε και το drone απενεργοποιείται. Μιλάμε για ένα πολύ απλό drone, το οποίο πραγματικά είναι ό,τι πρέπει για έναν αρχάριο. Όπως ίσως να έχετε παρατηρήσει, λείπουνε από πάνω, λείπουνε τα προστατευτικά με τα οποία έρχεται το drone και είναι αυτά εδώ, πλαστικά, και μπαίνουν από πάνω, είναι προφυλακτήρια ουσιαστικά και μπαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο από πάνω. Πιέζουμε και μπαίνουν. Εγώ τα έχω βγάλει. Για να τα αφαιρέσετε θα πρέπει πρώτα να κάνετε λίγο αυτά τα αυτάκια, να τα σπρώξετε για να βγουν και εν συνεχεία το τραβάτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αφαιρώντας τα κερδίζετε περίπου ένα λεπτό μπαταρίας. Δεν είναι κυρίως αυτός ο λόγος για το οποίο τα αφαίρεσα, περισσότερο όμως γιατί θεωρώ ότι στην παρούσα φάση δεν νομίζω να με βοηθήσουν σε κάτι, γιατί είναι υπέρ αρκετή η προστασία που δίνει το σχήμα του drone. Οπότε αυτά νομίζω ότι είναι λίγο περιττά, να σας πω την αλήθεια. Το drone είναι τόσο απλό, όπου φτάσαμε στο τέλος της περιγραφής του hardware και τώρα θα μπούμε μέσα στην εφαρμογή και θα σας δείξω τα απολύτως βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την απογείωση, την προσγείωση και κάποια άλλα. Απολύτως βασικά, γιατί σε άλλο βίντεο θα μπούμε εις βάθος. Αφού λοιπόν τοποθέτησα το κινητό τηλέφωνο κατά αυτόν τον τρόπο, όπως δείξαμε πριν, πάμε να ανοίξουμε το drone για να συνδεθεί. Πατάμε μία γρήγορα και κρατάμε. Περιμένουμε να συνδεθεί με την εφαρμογή και μπήκαμε μέσα στην εφαρμογή. Θα δείτε ότι κάτω αριστερά φαίνεται στην εφαρμογή ένα σαραντάρ. Εδώ πέρα μας δίνει την κατεύθυνση του drone. Θα πάμε πάνω αριστερά πάλι, εδώ πέρα που έχει αυτό το βελάκι, όπου αν το πατήσουμε μία φορά θα μας εμφανίσει αυτό το παράθυρο και αν πατήσουμε το take-off θα απογειωθεί. Και είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Και εν συνεχεία, όπως βλέπετε, το κόκκινο κουμπάκι είναι για να κάνουμε REC και επίσης, αν αλλάξουμε σε φωτογραφίες, με το πάνω δεξιά κουμπάκι στο χειριστήριο θα πάει σε φωτογραφίες. Αυτά δείχνουμε προς το παρόν, είναι τα απολύτως βασικά και πάμε έξω να κάνουμε μια γρήγορη δοκιμή για να το δούμε πώς απογειώνεται και πώς κάνει τις βασικές κινήσεις μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά και πώς απογειώνεται και πώς προσγειώνεται. Όπως είπαμε λοιπόν, ήρθαμε να κάνουμε μια γρήγορη πτήση με το χειριστήριο του DJI Neo, το οποίο είναι το Mini 3. Έχει καινούριο interface η εφαρμογή DJI Fly App, όπως προείπαμε, και τώρα θα κάνουμε τις απλές κινήσεις, μια απλή απογείωση, προσγείωση, μπρος, πίσω κτλ. Έχει και τα Intelligent Flight Mode, τα οποία όμως θα τα δείξουμε σε ξεχωριστό βίντεο. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, να πατήσω λιγάκι εδώ. Το χειριστήριο το έχω ανοιχτό, τον drone το ανοίγουμε με την ίδια διαδικασία, πατάμε και κρατάμε και ανοίγει. Είναι ακριβώς όπως όλα τα drone της DJI, τώρα το ακουμπάω κάτω. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερα τα κουμπίς κάτω, μπορείς να απογειωθείς και από το χέρι, είναι πάρα πολύ εύκολο και μικρό.
περιμένουμε να πιάσει δορυφόρους, αν και θα πετάξουμε σε πολύ χαμηλό ύψος, δεν θα κάνουμε κάποια πτήση, οπότε θα δουλεύει ο αισθητήρας από κάτω, άρα δεν χρειαζόμαστε το GPS, συγγνώμη. Το μενού του, όπως προείπαμε, είναι πολύ απλό, δεν θα πειράξουμε τίποτα, μόνο απογείωση, προσγείωση, μπρος, πίσω και τα λοιπά τα βασικά. Για να απογειωθούμε λοιπόν, πατάμε το βελάκι και take off. Όπως βλέπετε, το Νίο είναι στον αέρα και πραγματικά είναι ιδιαίτερα σταθερό για το μέγεθός του. Πάμε λοιπόν να βάλω μάλιστα και να γράφει κιόλας, έτσι για να έχουμε λίγο βίντεο. Λοιπόν, μπροστά με το δεξί μοχλό τον σπρώχνουμε προς τα μπροστά και πάει μπροστά. Πίσω με το δεξί μοχλό και πάει προς τα πίσω. Πλάγια δεξιά με το δεξί μοχλό στα δεξιά. Πλάγια αριστερά με το δεξί μοχλό στα αριστερά. Παίρνουμε ύψος με τον αριστερό μοχλό προς τα πάνω. Χάνουμε ύψος με τον αριστερό μοχλό προς τα κάτω. Γυρνάμε αριστερά με τον αριστερό μοχλό στα αριστερά και γυρνάμε δεξιά με τον αριστερό μοχλό στα δεξιά. Είναι ακριβώς όπως όλα τα drone και για να προσγειωθούμε, όλα τα drone της DJI, να μην παρεξηγούμε, και για να προσγειωθούμε πατάω και κρατάω κλασικά τον αριστερό μοχλό προς τα κάτω. Και προσγειωθήκαμε. Είναι πάρα πολύ απλό στην χρήση του, θα το δείτε κι εσείς μόλις κάνετε την πρώτη σας πτήση. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!